Ναι, έχουμε κάνει μία επιστολή προς τον Υπουργό. Προσπαθούμε να το ενημερώσουμε σχετικά με θέματα τα οποία εκκρεμούν ή που δεν έχουν λυθεί καθόλου. Δεν τα έχει ακουμπήσει καθόλου ο Υπουργός. Από εκεί και πέρα, η προσπάθειά μας είναι να ενεργοποιήσουμε τον καινούργιο Υπουργό. Και όχι μόνο με αυτό που είδατε, γιατί αυτό ήταν μόνο η αρχή. Τώρα θα ξεκινήσουμε κάποια θέματα με τη νέα ΚΑΠ και με τα μοσκοτόπια που έχουν σχέση με τη νέα ΚΑΠ για να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Από εκεί και πέρα. Αυτό το οποίο, όπως διαβάστε και εσείς, χαρακτηριάζουμε στην επιστολή μας αυτή, είναι στην ουσία το ότι όταν έναν υπουργό θεωρείς ότι είναι πετυχημένος, αυτό να αναβαθμίζεις, και όχι μόνο τον κύριο Βορύδη και τον υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος είναι εκείνος υπουργός, δεν τους αλλάζεις τη στιγμή που έχεις σε διαπραγμάτευση τη νέα ΚΑΠ, έτσι, και ταυτόχρονα έχεις το πρόβλημα με τον COVID, το οποίο είναι ένα αχαρτογράφητο μονοπάτι, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει τον πρωτογενή τομέα. Και ταυτόχρονα υπάρχουν πολλά θεσμικά θέματα τα οποία είναι ή υπό νομοθέτηση ή είναι να νομοθετηθούν. Δηλαδή στην ουσία είμαστε σε μια περίοδο που θα έπρεπε να είναι σε γρήγορο στο Υπουργείο μας μετά από 1,5 χρόνο διακυβέρνησης. 1,5 χρόνο στην ουσία, αν βγάλετε τους μήνες μέχρι να ενημερωθεί του αρχικού ο Υπουργός, είναι στην ουσία ένας χρόνος. Άμα κάθε χρόνο αλλάζουμε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Πώς θα εφαρμοστεί οποιοδήποτε σχέδιο και πώς θα αφήσει για το δικό του αποτύπωμα ο κάθε υπουργός. Δεν εξετάζουμε αν ήταν καλός ή κακός υπουργός ο κ. Βορύδης. Ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι ήταν καλός, αυτόν αναβάθμισε. Άμα ήταν κακός, θα υπήρχε μια δικαιολογία ότι ξέρετε, κύριε, δεν κάνει για τη θέση από τους άνθρωπους για οποιοδήποτε λόγο. Άρα τον απομακρύνουμε. Εδώ βλέπουμε μια αναβάθμιση του κ. Βορύδη και του κ. Σκρέκα. Αυτό σημαίνει ότι τα κάνανε καλά. Το θέμα είναι ότι ξανά ο κ. Υπουργός θα ενημερωθεί. Μέχρι να μπει στο κλίμα, θα περάσουν κάποιοι μήνες. Μέχρι να ξανά να συναντηθούμε και εμείς μαζί του, αν συναντηθούμε τελικά όπως με τον κύριο Βορύδη, ή αν να έχουμε κάποια επαφή τελική μαζί του για να τον ενημερώσουμε και διαζώσεις, μάλλον μέσω τηλεδιάσκεψης όπως γίνεται τελευταία, θα περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τα πράγματα δεν περιμένουν. Η νέα ΚΑΠ δεν περιμένει. Το πρόβλημα τα αποσκοτόπια που είχε αδικήσει την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία δεν περιμένει. Γι' αυτό και κρούμε το κινδύνο στην ουσία, έτσι ώστε να μπορέσει ο Υπουργός ο καινούργιος να δει τα πράγματα πιο ζεστά και να προχωρήσει. Τώρα, βεβαίως, επισημαίνεται σημαντικά πράγματα, όπως ανάμεσα στα άλλα την υποχρεωτική σύναψη συμφωνητικών στις αγοραπολισίες γάλακτος με αναγραφή της τιμής. Ναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, κάποια πράγματα έχουν μείνει στη μέση. Δηλαδή, πέρασε από διαβούλευση στην ουσία η ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σε σχέση με τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές που έχει μέσα. Το θέμα των συμφωνητικών με έναν έμεσο τρόπο, έτσι. Αυτό ήταν σε διαβούλευση πριν από 4 εβδομάδες, πριν σχεδόν ένα μήνα. Έκλεισε η διαβούλευση, αυτό πρέπει να νομοθετηθεί. Όμως ο Υπουργός άλλαξε. Έχει σκοπό καινούργιος να συνεχίσει αυτό το οποίο ξεκίνησε ο προηγούμενος Υπουργός. Γιατί το θέμα των συμφωνητικών, δηλαδή υποχρεωτική αναγραφή τιμής, ήταν κάτι το οποίο ό,τι μας είχε ενημερώσει ο κ. Βορύδης, έχει κοστίσει εκείνος. Δεν ήταν μόνο θέμα ενσωμάτωσης κοινοτικής οδηγίας για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Άρα μπορεί να δούμε μια διαφορετική πολιτική και εμείς δεν θέλουμε να δούμε μια διαφορετική πολιτική τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Από και πέρα βλέπετε ότι είναι πάρα πολλά, δεν είναι θέματα βασικά για μας, τα οποία με τον καιρό έχουν περπατήσει λίγο ή καθόλου. Κάποια έχουν λυθεί, όταν όμως είναι πολύ μικρότερες εμβέλειες. Και από εκεί πέρα βλέπουμε μπροστά. Αυτό γράφουμε και στην ανακοίνωση. Ό,τι έγινε, άλλαξε ο Υπουργός. Από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Ανάμεσα όμως στα άλλα θέματα που επιμένετε είναι οι αποζημιώσεις σχετικά με την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου, ενισχύσεις για τον COVID-19 και όσους έχουν πάθει έτσι, αρκετά ή αρκετές μεγάλες ζημιές, όπως επίσης και τι θα γίνει και με τον καταρροϊκό πυρετό που την προηγούμενη χρονιά έπληξε αρκετούς κτηνοτρόφους λόγω των κοπαδιών τους που νόσησαν. Ναι, ξεκίνησα από το καταρροϊκό πυρετό που είχαμε το πρόβλημα και στην περιφέρειά μας, αλλά ελαφρύτερα από την προηγούμενη περίοδο του 2014 που είχαμε πάλι καταρροϊκό, είχαμε πολλές απώλειες. Όμως είδαμε ότι την αδική υπηρεσία κεντρικά από την Αθήνα, από το Υπουργείο, να λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, νύπτοντας τα σχήρα της. Άρα κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, γι' αυτό το υπενθυμίζουμε. Για το θέμα του κορονοϊού, είχαμε κάνει 4 επιστολές στον Υπουργό και μάλιστα τις επισυνάπτουμε. Μπορεί εσείς να μην το πήρατε στον Υπουργό στην ουσία, αλλά εμείς επισυνάπτουμε στον Υπουργό, οι οποίες δείχνουν τα αιτήματα που κάναμε, τα οποία δεν ήταν πολιτικά, δηλαδή ήταν ξεκάθαρα, να ενισχυθούν οι άνθρωποι που είχαν πρόβλημα και τελικά είδαμε να μοιράζεται και ω
όχι σε όλους, μια μικρή ενίσχυση της τάξης του 3,91 ευρώ ανά ενήλικο εγωπρόβατο, πράγμα το οποίο έδωσε χρήματα σε ανθρώπους που δεν είχαν καθόλου πρόβλημα και φυσικά είναι ευχαριστημένοι αφού δεν είχαν πρόβλημα, πήραν κάποια λίγα χρήματα, και τους ανθρώπους που είχαν πρόβλημα να συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα, διότι η αποζημίωση ήταν σε 1/4, 1/5 της πραγματικής ζημιάς. Και έχουμε και το θέμα των αποζημιώσεων για τις εντεξιάς ζωικού κεφαλαίου, που είναι το θέμα που είχαμε πει ότι επειδή άλλαξε το κονδύλι από το οποίο πληρωνόμαστε, μας ζητάνε φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα στην ουσία για μια υποχρεωτική κίνηση που κάνει η κτηνιατρική υπηρεσία να μας δεσμεύει τα ζώα και να μας υποχρεώνει σε ασφαλίες όταν υπάρχουν κάποιες ζώνες. Και εμείς έχουμε ζητήσει, και είχαμε ζητήσει από τον κ. Βοήθη και μάλιστα και προσωπικά ο κ. Βοήθη σε μια επικοινωνία που είχαμε τελευταία μου είχε πει ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα, το οποίο όμως δεν το έχουμε δει εμείς ακόμα νομοθετηθεί. Δηλαδή στην ουσία όταν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει εξυγίαση ζωικού κεφαλαίου υποχρεωτική όπως είναι, θα πρέπει ο κτηνοτρόπος να πληρώνεται χωρίς να βλέπουμε αν έχει φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, διότι δεν έχει σχέση με τη δίμηση στην περιουσία του που γίνεται στην ουσία. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα είναι βασικά και πρέπει να γίνουν και έχουμε και πάρα πολλά άλλα τα οποία θα πούμε σας λέω και στη διάρκεια και με τη νέα ΚΑΠ και να δούμε κατά πόσο ο καινούργιος υπουργός θα είναι δίκαιος για τους πολλούς, έτσι.